Και να είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, έχουμε συνδεθεί μέσω Skype. Μαζί μας είναι ο κύριος Τάκης Γρηγορίου. Κύριε Γρηγορίου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ζωή Οικολογικά. Καλώς σας βρήκα και καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, είναι στέλεχος της Greenpeace ο κύριος Γρηγορίου. Είναι υπεύθυνος για το θέμα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Ενέργεια και κλίμα είναι δύο πράγματα που τώρα τελευταία έχουν μπει μαζί. Είναι ένα και το αυτό, και αυτό είναι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, έτσι, έχουν απόλυτη σχέση το ένα με το άλλο. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια στην Greenpeace σαν στην διοργανωτή της πολύ ωραίας δράσης για την κλιματική αλλαγή που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπου νομίζω έδωσε και ένα ηχηρό μήνυμα για τη συνδιάσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη και περιμένουμε να μας πείτε νέα, αυτή έτσι με αγωνία περιμένουμε να μάθουμε τι συζητάτε για τις αποφάσεις που θα πάρουν οι κυβερνήσεις για το κλίμα. Το Παρίσι. Ναι, να αρχίσω από τον περίπατο λοιπόν που όντως πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου, την Κυριακή που μας πέρασε. Θέλω να πω ότι δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Στην Αθήνα το διοργανώσαμε η Greenpeace μαζί με το WWF και το AVAZ. Περισσότερο από 2.000 πολίτες, οικογένειες, παιδιά, ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ήρθανε, κάναμε τον περίπατο, καταλήξαμε στη Βουλή, όπου βγάλαμε μια μεγάλη ομαδική φωτογραφία. Θέλω να πω ότι παρόμοιες πορείες έγιναν σε περισσότερες από 60 πόλεις, σε περισσότερο από 2.000 σημεία του πλανήτη. Δηλαδή, εκτός από πορείες, υπήρχαν και φωτογραφίες, υπήρχαν δράσεις, δηλαδή σε περισσότερο από 2.000 σημεία του πλανήτη. Υπολογίζουμε ότι περίπου 700.000 κόσμος συνολικά βρέθηκε στους δρόμους την Κυριακή για να στείλει ένα μήνυμα, αν θέλετε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ένα μήνυμα προς τους ηγέτες των 190 χωρών του ΟΗΕ που βρίσκονται στο Παρίσι, για να καταφέρουν να φτάσουν σε μια παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Πρέπει αυτή η παγκόσμια συμφωνία να έχει 2-3 χαρακτηριστικά. Θα πρέπει πρώτον να οδηγεί σε ολική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Εμείς λέμε μέχρι το 2050, όπως λέει η επιστήμη, για να είμαστε με μεγάλη πιθανότητα να καταφέρουμε να συγκρατήσουμε την αύξηση της πλανητικής θερμοκρασίας 2 βαθμούς. Θέλουμε μέχρι το 50 στους 2, δηλαδή να μην περάσει στους 2 το 50. Για να μην περάσει τους 2 βαθμούς η αύξηση, όχι το 50 απαραίτητα, μπορεί να γίνει και πιο πριν και πιο μετά, για να μην περάσει όμως τους 2 βαθμούς ποτέ, θα πρέπει να έχουμε φτάσει στα 0 εκπομπές από τον ενεργειακό τομέα, αυτό δηλαδή πρακτικά σημαίνει 0 ορυκτά καύσιμα για ενέργεια, μέχρι τα μέσα του αιώνα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θέλουμε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία. Τρίτον, θέλουμε κλιματική χρηματοδότηση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι που πλέον έχει αναγνωριστεί από όλους. Τι σημαίνει αυτό?
το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών το έχει δημιουργήσει ο αναπτυγμένος κόσμος, που από τη βιομηχανική επανάσταση έως σήμερα χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα για να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη των οικονομιών του. Αναπτύχθηκε ο βιομηχανικός κόσμος, ωστόσο αυτό έχει έρθει με ένα μεγάλο τίμημα για τον πλανήτη. Δεν είναι σωστό να λες στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ξέρεις κάτι, εσύ δεν μπορείς να αναπτυχθείς τώρα, τουλάχιστον με τον τρόπο που το κάνανε οι προηγούμενες οι άλλες χώρες. Αυτή είναι και η δυσκολία της Αμερικής, του Ομπάμα, πώς θα επιβάλλει τους φόρους τους περιβαλλοντικούς. Όχι, εντάξει, ο Ομπάμα έχει το δικό του αγώνα. Εγώ, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, είναι ότι πλέον πρέπει να υπάρξει μια ιστορική ευθύνη, μια χρηματοδότηση από τις βιομηχανικές χώρες προς τις πιο φτωχές αναπτυσσόμενες για να μπορέσουν να αναπτυχθούν, αλλά με έναν νέο τρόπο τώρα. Δηλαδή, ανάπτυξη χωρίς ορυκτά καύσιμα. Να αντικαταστήσουν τις μονάδες ορυκτών καυσίμων, να βάλουν καθαρές πηγές ενέργειας και να τροφοδοτήσουν με καθαρό και βιώσιμο τρόπο την ανάπτυξή τους. Αναφέρατε τον Ομπάμα. Ο Ομπάμα το τελευταίο χρόνο έχει κάνει θεαματικές κινήσεις που χτίζουν ένα πολύ σημαντικό πολιτικό momentum για να καταφέρουμε κάτι καλό σε αυτή τη διάσκεψη. Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά στο ότι έκανε δημόσια κοινή ανακοίνωση με τον Κινέζο ομόλογό του για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Πολύ δυνατό πολιτικό μήνυμα. Απαγόρευσε τις εξορίξεις στην Αρκτική και ίσως το πιο δύσκολο που κατάφερε να κάνει, σταμάτησε την κατασκευή ενός τεράστιου πετρελαϊκού αγωγού στην Αμερική, του Keystone. Να φανταστείτε, είναι ένας αγωγός τον οποίον προωθούσε με πολύ έντονο τρόπο σύσσωμο το πετρελαϊκό λόμπι στην Αμερική, όλο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Που καθόλου απίθανο, γιατί βασικός χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών είναι το πετρελαϊκό λόμπι. Και παρόλα αυτά, ο Ομπάμα κατάφερε και όρθωσε το ανάστημά του και είπε όχι στην κατασκευή αυτού του αγωγού. Αυτό αποφασίστηκε πριν από μερικούς μήνες, έθεσε βέτο, που είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Προφανώς η Αμερική πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα. Ωστόσο, όλοι οι αναλυτές παίρνουν το μήνυμα ότι πλέον τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν. Αν ο Ομπάμα μπορεί να πει όχι στο πετρελαϊκό λόμπι της Αμερικής, σίγουρα ο Τσίπρας μπορεί να πει όχι στο πετρελαϊκό λόμπι της Ελλάδας και στο λιγνητικό λόμπι της ΔΕΗ στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Και ο Λαντ μπορεί να πει όχι αντίστοιχα σε άλλες χώρες και ακόμα και η Κίνα να κάνει πρωτοβουλίες για γρήγορη αντικατάσταση των λιγνητικών και ανθρακικών μονάδων με καθαρές πηγές ενέργειας. Θα έλεγα, και θέλω να καταλήξω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, μπορεί να μην καταφέρουμε να έχουμε την τέλεια συμφωνία στο Παρίσι σε περίπου 10 μέρες που ολοκληρώνει τη διάσκεψη. Ωστόσο, ενδεχομένως ακόμα και πιο σημαντικό από την ίδια τη συμφωνία είναι αυτό το πολιτικό momentum, αυτή η πολιτική δυναμική που έχει δημιουργηθεί. Πλέον γίνεται ξεκάθαρο σε όλους ότι έχουμε μπει στην αρχή του τέλους των ορυκτών καυσίμων. Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι περισσότερες. Είναι και πιο φθηνό πλέον να παράγεις ενέργεια από καθαρές πηγές από ό,τι από λιγνίτη, πετρέλαιο ή άνθρακα. Όλοι έχουν λάβει το μήνυμα. Μια καλή συμφωνία θα βοηθήσει στο να γίνει πιο γρήγορα αυτή η μετάβαση, να υπάρξει κλιματική χρηματοδότηση, να διασφαλίσουμε ότι όλοι μαζί θα κάνουμε αυτά που λέει η επιστήμη. Ωστόσο, το νερό έχει μπει στο αυλάκι, θεωρώ εγώ. Η μετάβαση των οικονομιών σε μια κατάσταση που δεν θα χρειάζονται ορυκτά καύσιμα και θα τροφοδοτούνται από καθαρές πηγές ενέργειας, νομίζω έχει ξεκινήσει και είναι μη αναστρέψιμη. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Μάλιστα. Να κάνω μια παρένθεση ότι παρακολουθούσαμε τον αγώνα της Greenpeace για την Ανταρκτική και χαιρόμαστε πάρα πολύ που στάθηκε με επιτυχία. Και συγχαρητήρια στην Greenpeace και σε όλες τις οργανώσεις που προσπαθούν σε πανελλήνιο επίπεδο και εμείς εδώ στην Κέρκυρα έχουμε τις τοπικές οργανώσεις, συμμετέχω και εγώ, συμμετέχουμε όλοι, ας πούμε, και αναγνωρίζουμε πάρα πολύ την αξία και των μεγάλων οργανώσεων, των διεθνών οργανώσεων, των μεγάλων όπως τον ονομάζουμε, που μπορούν και χειρίζονται πράγματα που δεν μπορούν να χειριστούν οι τοπικές οργανώσεις. Να πω αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι η επιστήμη είναι σαφής. Οι υδρογονάνθρακες πρέπει να παραμείνουν στο έδαφος. Δηλαδή από αυτούς που ξέρουμε, από τα κοιτάσματα που ξέρουμε, να το πω έτσι απλά, μας παίρνει να κάψουμε ένα 20%. Σίγουρα όχι να βρούμε και καινούργια. Για τον ίδιο λόγο βρεθήκαμε στη γειτονιά σας το καλοκαίρι του 2014 μαζί με το πλοίο το Rainbow Warrior. Είχαμε πάει Κεφαλονιά για την ακρίβεια. Αλλά πάλι στο πλαίσιο της εκστρατείας μας ενάντια στην προοπτική εξόρυξης υδρογονανθράκων, όπως έχει ξεκινήσει αυτό το σενάριο τα τελευταία χρόνια, στον Πατραϊκό, στο Κατάκολο, κυρίως σε αυτές τις δύο περιοχές, είναι και στα Ιωάννα βέβαια, αλλά κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές, γιατί εκτός ότι δεν πρέπει να βγάλουμε αυτά τα κοιτάσματα, η επιστήμη είναι ξεκάθαρη,
η διαδικασία εξόρυξης είναι και ένα, αποτελεί ένα τεράστιο κίνδυνο για τον τουριστικό τομέα. Δηλαδή ο κίνδυνος ατυχήματος είναι σοβαρός, ιδιαίτερα αν μιλάμε για μεγάλα βάθη. Εμείς λέμε ότι η οικονομία της Ελλάδας θα πρέπει να αρχίσει να αλλάζει. Το ερώτημα δεν είναι που θα βρούμε υδρογονάνθρακες. Το ερώτημα είναι πώς θα αφήσουμε τους υδρογονάνθρακες, πώς θα σταματήσουμε να τους χρειαζόμαστε. Και αυτό θα συμβεί μόνο με επενδύσεις σε καθαρές πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας. Και να πω κάτι που το είχα σκεφτεί, το είχα πει σε κάποια στιγμή σε μια ομιλία που είχα κάνει, που είχα συμμετάσχει, ότι το πετρέλαιο είναι κάτι που μας χρειάζεται και το χρησιμοποιούμε. Εάν το εξοικονομούσαμε και το κρατούσαμε, όπως είπατε, να μείνει έτσι εκεί που είναι, και στο μέλλον να το καταναλώνουμε με πολύ πολύ μέτρο, τότε θα ήταν πιο καλό για την κοινωνία. Δηλαδή, έτσι που πάμε και η κοινωνία να κάψει όλο το πετρέλαιο μαζί και μετά να μείνει ο πετρέλαιο, δεν θα έχει πετρέλαιο. Και όλα αυτά που φτιάχνουν το πετρέλαιο θα πρέπει μετά να φτιάχνονται από άλλες. Θα έλεγα, έχετε δίκιο. Οπότε, το πρόβλημα θα έλεγα είναι ότι είναι τέτοια η δύναμη όχι μόνο του πετρελαϊκού λόμπι αλλά και γενικότερα της βιομηχανίας που δυστυχώς δεν έχουμε εφαρμόσει αυτά που η τεχνολογία μας έχει επιτρέψει μέχρι σήμερα. Κλασικό παράδειγμα αυτό που όλοι είδαμε να γίνεται με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και την Volkswagen. Πόσο καιρό εξαπατούσε τον κόσμο η Volkswagen φτιάχνοντας αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν την κατανάλωση που έπρεπε και δεν είχαν τις εκπομπές που έπρεπε. Και όλα αυτά γίνανε επειδή μπορούσε να τα κάνει η βιομηχανία. Οι νόμοι έχουν υπάρξει αρκούντος ελαστικοί, θα έλεγα. Υπάρχουν πολλά παραθυράκια και όχι μόνο η αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είναι η ΔΕΗ και κάθε ΔΕΗ σε κάθε χώρα, έτσι. Έχουν υπάρξει πάρα πολλά παραθυράκια. Αυτά πρέπει σιγά σιγά να τα βάλουμε σε μία τάξη. Γιατί η Volkswagen, για παράδειγμα, είναι αδιανόητο μια τόσο μεγάλη εταιρεία, ένα τόσο μεγάλο brand, ένα τόσο μεγάλο σήμα που πολλοί κόσμος το εμπιστεύεται για να πάρει ένα αυτοκίνητο Volkswagen να βάζει μέσα την οικογένειά του, να εξαπατάει με τέτοιο τρόπο τους καταναλωτές. Η μετάβαση που θα μας οδηγήσει σε μηδέν ορυκτά καύσιμα το 2050 χρειάζεται, σίγουρα απαιτεί, να εφαρμοστούν αυστηροί νόμοι και καλύτερα θεσμικά πλαίσια που να αφορούν τη δραστηριότητα των βιομηχανιών και της ηλεκτροπαραγωγής αλλά και γενικότερα της βιομηχανίας, ώστε όλοι μαζί να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε αυτά που η τεχνολογία και οι φυσικοί πόροι της γης, ο άνεμος, ο ήλιος, το νερό, η βιομάζα μας δίνουν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κυρίες και κύριοι και αγαπητέ κύριε Γρηγορίου, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί συνεχίζουμε.